Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, πάμε να συνδεθούμε με τα στούντιο του RTV στην Πρέβεζα και να καλησπερίσουμε τον συνάδελφο δημοσιογράφο Βαγγέλη Πίχα. Βαγγέλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Βίκη. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα, Βίκη μου. Καλή εβδομάδα. Χθες ολοκληρώθηκε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μπάσκετ Εφήβων στην Άρτα, μια διοργάνωση η οποία στέφθηκε από απόλυτη επιτυχία, όχι μόνο ως προς την διεξαγωγή, αν θέλεις, το αγωνιστικό κομμάτι, αλλά και ως προς την επισκεψιμότητα, που για μας, για την Άρτα εννοώ, είναι και αυτό ένα πολύ μεγάλο ζητούμενο. Ναι, σαφώς. Ένα Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Εφήβων και μάλιστα με πολύ δυνατές, ισχυρές ομάδες, θα έλεγα, Βίκη, οι οποίες βρέθηκαν στην Άρτα και είδαμε και έναν εξαιρετικό τελικό, παρότι ο Ολυμπιακός ήταν σαφώς ανώτερη ομάδα από τον Παναθηναϊκό στους εφήβους. Δεν υπήρξε ντέρμπι. Το ζητούμενο όμως στον αθλητισμό είναι πρώτον το εφαγωνίζεστε. Δεύτερον, το γεγονός ότι πάρα πολύ κόσμος βρέθηκε και στα δύο κλειστά γυμναστήρια στην Άρτα για να παρακολουθήσει εξαιρετικά παιχνίδια μπάσκετ και ταυτόχρονα είχαν τη δυνατότητα, μικροί και μεγάλοι, να περάσουν αρκετές ημέρες, περίπου 5 ημέρες, από το ένα γυμναστήριο στο άλλο, παρακολουθώντας μπάσκετ, θα έλεγα, υψηλού επίπεδου, διότι είναι ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα εφήβων. Είναι δηλαδή οι αθλητές οι οποίοι θα πλαισιώσουν τις μεγάλες ομάδες. Κάποιοι από αυτούς ήδη δηλαδή προπονούνται με μεγάλα συγκροτήματα, με μεγάλες ομάδες μεγάλων κατηγοριών και της Α1 κατηγορίας. Mm-hmm. Οπότε λοιπόν ήταν μια σημαντική πρωτοβουλία του Δήμου Αρταίων. Συγχαρητήρια και στο Δήμο και στην Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρησης που και αυτή με την απόφασή της να εμπιστευτεί τους Αρτινούς, θεωρώ ότι τους βγάλαμε ασπροπρόσωπους και μιλάω στον πληθυντικό σε όλα τα θέματα και τα επίπεδα και πάνω απ' όλα στα θέματα της φιλοξενίας. Σωστά. Σωστά. Εκεί, διότι, λοιπόν, ναι, ναι, ναι. Διότι η φιλοξενία είναι το α και το ω σε ό,τι κάνουμε, έτσι. Έτσι. Και αυτή είναι και η μεγαλύτερη διαφήμιση, αν θέλεις, σε άλλους, διότι είναι οι καλύτεροι πρεσβευτές. Από την άλλη, Βαγγέλη, επειδή εσύ γνωρίζεις πάρα πολύ καλά τα θέματα του αθλητισμού, εγώ εκείνο που έβλεπα περισσότερο ήταν και το ήθος, αν θέλεις, των αθλητών μέσα στον αγωνιστικό στίβο και εκτός από αυτό που άκουσα, από αυτό που είδα, και πολύ περισσότερο τις γεμάτες κερκίδες, που κι αυτό, όπως είπα λίγο πριν, είναι ένα ζητούμενο, δηλαδή μας ενδιαφέρει ως Άρτα ο αθλητικός τουρισμός. Έχουμε τις υποδομές, μπορούμε να τις βελτιώσουμε. Έχουν γίνει τα πρώτα βήματα, ας μπορέσουμε να το πάμε και παρακάτω. Όπως είπες, μπράβο σε όλους όσους διοργάνωσαν αυτή την μεγάλη, αν θέλεις, αυτό το μεγάλο, έτσι, αθλητικό γεγονός. Ναι, σίγουρα και έδειξε ότι το νέο κλειστό γήπεδο στους Κωστακιούς, το ΤΑΦΕ Νέα, έχει τη δυναμική να φιλοξενήσει ακόμα μεγαλύτερες διοργανώσεις. Μάλιστα, οι πληροφορίες αναφέρουν, από ό,τι μου είπε και ο αντιδήμαρχος ο κύριος Γιώτης, ότι θα μπουν και άλλες θέσεις και από τη μία την πλευρά στο πέταλο, όπως λέμε, και από την άλλη την πλευρά, ώστε να δοθούν ακόμα περισσότερες θέσεις στον κόσμο και στο κοινό για να παρακολουθεί μεγάλες διοργανώσεις. Μακάρι ο Δήμος Άρτας να παραμείνει σε αυτό το πλαίσιο, να φέρει δηλαδή εξαιρετικές διοργανώσεις αθλητικές, έτσι, στην περιοχή μας. Έτσι. Και να δώσω συγχαρητήρια και στην αστυνομική διεύθυνση Άρτας, στους δημοτικούς υπαλλήλους που όλη αυτή την περίοδο έκαναν τα δύνατα δυνατά σε πολλούς τομείς, στους εθελοντές, σε όλους όσους συνέβαλαν σε αυτή την άρτια διεξαγωγή, στους χορηγούς για την πολύτιμη αρρωγή τους, καθώς και στους ανθρώπους οι οποίοι καθημερινά ήταν παρόν σε αυτή την μεγάλη διαδικασία, γιατί η Βίκη έχει πάρα πολλές λεπτομέρειες μία διοργάνωση με πανελλαδική εμβέλεια και πανελλαδική συμμετοχή ομάδων. Καλά έκανες και το είπες και μπράβο, ναι, σε όλους, διότι οι εθελοντές είναι οι αφανείς ήρωες και εκείνοι που στηρίζουν κάθε είδους διοργάνωση. Πολύ καλά έκανες και το είπες, δική μου παράληψη. Να μην πριν φύγουμε από το μπάσκετ και τον αθλητισμό, να πω καλή αρχή σήμερα, γιατί έχει εργασιακό πρωτάθλημα ξεκινά σήμερα στην Άρτα. Ναι. Και εκεί μπάσκετ,
με συμμετοχή επιχειρήσεων και εκεί πάλι θα παίξουν, μπορεί όχι επαγγελματίες, αλλά άνθρωποι που τους αρέσει το μπάσκετ και είναι μια συνδιοργάνωση των επιχειρήσεων μαζί με το Δήμο Αρταίων. Οπότε να ευχηθώ σε όλα τα παιδιά, ήδη πρώτοι αγώνες έγιναν το απόγευμα, η πρώτη αγωνιστική, καλή επιτυχία σε όλους και με προσοχή, έτσι, γιατί έχουμε μεγαλώσει λίγο όλοι μας εμείς, θέλει προσοχή. Λες να γίνουμε η πόλη του μπάσκετ, διότι νομίζω ότι μας πάει να καλά αυτό το κομμάτι. Να γίνει η πόλη του αθλητισμού με ενδιαφέρει εμένα, για να έχουν διέξοδο τα παιδιά. Για να γίνει λοιπόν η πόλη του αθλητισμού, για να γίνει η πόλη της φιλοξενίας, για να γίνει η πόλη η οποία θέλουμε και πρέπει και μας αξίζει να έχουμε μεγαλύτερη επισκεψιμότητα, θα πρέπει να έχουμε και τις ανάλογες υποδομές. Με αυτή λοιπόν την αφορμή, θέλω λίγο να σταθούμε στο θέμα του εναλλακτικού τουρισμού, του μηχανοκίνητου τουρισμού, διότι στα μηχανοκίνητα αυτοκίνητα που έρχονται και φτάνουν στην πόλη μας, εγώ τουλάχιστον το έχω καλύψει ως ρεπορτάζ τα προηγούμενα χρόνια, έχει δοθεί ένας χώρος στο δημοτικό πάρκινγκ, αυτό που βρίσκεται δίπλα στα γήπεδα του τένις, εκεί όπου υπάρχει νερό, δηλαδή μπορεί κάποιος να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του, να μπορούν να βρίσκονται εκεί τα αυτοκινούμενα οχήματα. Είχαν έρθει από Ιταλία, από Γαλλία, είχαν έρθει από την Ελλάδα, από διάφορα μέρη και πραγματικά τους άρεσε πάρα πολύ. Φέτος όμως, μία ανάλογη περίπτωση, δεν νομίζω ότι ήταν και η καλύτερη εικόνα που βγάλαμε προς τα έξω ως πόλη. Θα μας πεις εσύ πώς και γιατί και για να σταθούμε περισσότερο και στο θέμα του πάρκινγκ. Ναι, μια οικογένεια Ολλανδών είδε λίγο την άσχημη πλευρά κάποιων ανθρώπων, γιατί όπως είπα οι Αρτινοί είναι άνθρωποι που σε υποδέχονται και που πραγματικά, επειδή δεν είχαν εξωστρέφεια τα προηγούμενα χρόνια, θεωρώ ότι είμαστε σε ένα πολύ καλό επίπεδο και παροχής υπηρεσίας και ποιότητας και τιμής σε διάφορα πράγματα, στην εστίαση, στη διαμονή. Όμως εδώ θα πρέπει να ξεκινήσει και να ανοίξει μια μεγάλη κουβέντα και μια μεγάλη συζήτηση για το τι γίνεται όταν η Άρτα έχει κόσμο, όταν η Άρτα έχει επισκέπτες, όταν η Άρτα πρέπει να φιλοξενήσει ανθρώπους από το εξωτερικό. Δηλαδή, στις ημέρες του Πάσχα, Βίκη, κυρίες και κύριοι, η Άρτα, όπως λέμε λαϊκά, βούλιαξε από κόσμο. Προσπαθούσες να βρεις να παρκάρεις και τα αυτοκίνητα ήταν στην ουρά, σε όλη την περιφερειακή οδό, διπλοπαρκαρισμένα, το ένα πάνω στ' άλλο θα έλεγα, δηλαδή πραγματικά αν θα μπορούσε το ένα αυτοκίνητο να σκαρφαλώσει πάνω στο άλλο, ήταν τόσο μεγάλη ανάγκη για να βρούνε θέσεις πάρκινγκ. Τώρα, δεν υπάρχει πάρκινγκ στο ιστορικό γεφύρι της Άρτας, εκεί όπου πάρα πολλά λεωφορεία το τελευταίο διάστημα έρχονται και δυσκολεύονται πάρα πολύ που θα παρκάρουν και που θα αφήσουν τον κόσμο. Δεν υπάρχει σωστό πάρκινγκ, δομημένο πάρκινγκ στην περιφερειακή οδό, εκεί όπου υπάρχουν θέσεις, αλλά έτσι όπως είναι διαμορφωμένες, δεν έχουν ούτε ασφάλεια, ούτε έχουν και τη δυνατότητα πρόσβασης μέσα στην πόλη, γιατί κάποιος ξένος δεν ξέρει πώς θα φτάσει μέσα στην πόλη, θα πρέπει να έχει το κινητό του για να τον καθοδηγεί. Δεν υπάρχει πάρκινγκ μέσα στο κέντρο της πόλης, που το ξέρουμε όλα αυτά τα χρόνια, και θα πρέπει κάποια στιγμή αυτή η συζήτηση να ανοίξει πραγματικά. Έτσι λοιπόν, προχθές ήρθε μια οικογένεια Ολλανδών με το τροχόσπιτο, το πάρκαραν στο δημοτικό πάρκινγκ πίσω από το κάστρο, το τροχόσπιτό τους με τη φωτογραφία που έστειλαν στα κοινωνικά δίκτυα είναι κανονικά παρκαρισμένο. Οι άνθρωποι βγήκαν έξω στην Άρτα, πήγαν, έφαγαν σε συγκεκριμένα καταστήματα τα οποία περιέγραψαν εξαιρετικά στα σχόλιά τους, δηλαδή ότι είχαν πολύ καλή υποδοχή, ότι φάγανε εξαιρετικά, πληρώσανε ικανοποιητικά έως πάρα πολύ ικανοποιητικά και επισκέφτηκαν τα μνημεία μας, περπάτησαν μέσα στον πεζόδρομο και στο κέντρο της πόλης και γυρίζοντας είδαν το παράθυρο από το τροχόσπιτό τους να είναι σπασμένο. Οι γνωστοί άγνωστοι λοιπόν έκαναν για άλλη μια φορά αυτό που ξέρουν να κάνουν πάρα πολύ καλύτερα. Το γεγονός όμως εδώ έχει να κάνει, Βίκη, κυρίες και κύριοι, με το τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα. Δεν γίνεται άλλο αυτό το πράγμα. Θα πρέπει να μπει μια τελεία. Θα μου πεις τώρα για να σε προλάβω, δεν θα μπορούσε να γίνει οπουδήποτε αυτό? Ναι, δεν το συζητάμε. Αλλά αφού έχουμε φτιάξει όμως και κάποιους χώρους για πάρκινγκ, ας τους πλαισιώσουμε και με κάμερες και με φώτα το βράδυ και γενικότερα να υπάρχει μια ασφάλεια και να λειτουργούν με συγκεκριμένες συνθήκες.
Το είχαμε πει, νομίζω, και το είχαμε επισημάνει και στην προηγούμενη Δημοτική Αρχή, Βαγγέλη, ότι όταν υπάρχει φύλαξη σε ένα δημοτικό πάρκινγκ, τότε τα πράγματα γίνονται πολύ πιο εύκολα για τον κάθε δημότη ή για τον κάθε επισκέπτη που θέλει να αφήσει το αυτοκίνητό του. Δεν μπορεί ο καθένας να γνωρίζει που έρχεται από άλλη περιοχή, ούτε εσύ όταν πας σε κάποια άλλη πόλη, ούτε εγώ εκεί που παρκάρουμε το αυτοκίνητό μας, αν υπάρχει κάποιος κίνδυνος. Αυτό λοιπόν, εκείνοι που το γνωρίζουν, θα πρέπει να το αποκλείσουν. Αν θέλουμε να μιλάμε για τουρισμό, αν θέλουμε να μιλάμε για επισκεψιμότητα, αν θέλουμε να μιλάμε ότι θέλουμε να γίνουμε μία πόλη η οποία μπορεί να δεχτεί επισκέπτες. Έτσι. Σωστά. Και πίσω, να πω ένα απλό παράδειγμα. Πίσω από το ιστορικό γεφύρι, από την πλευρά όχι είναι το που ίδιο είναι πρόβλημα. Τα καταστήματα εστίασης, από την άλλη πλευρά. Είναι εκεί το ίδιο πραγματικά πρόβλημα. Υπάρχει επικινδυνότητα το βράδυ, υπάρχει πάρκινγκ λίγα μέτρα πιο εκεί, αλλά αυτό το πάρκινγκ όμως έχει κατάληψη κάθε μέρα από διάφορους που γνωρίζουμε, δεν χρειάζεται τώρα να αναλύσω εδώ. Δεν έχει όμως ούτε φύλαξη, δεν έχει καθόλου φως το βράδυ, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο να αφήσει το αυτοκίνητό σου και νύχτα και μέρα. Έτσι. Και δεν ξέρω αν αρκούν και τα μέτρα αστυνόμευση. Εκεί δηλαδή το να περνάει η αστυνομία κάθε 2 ώρες ή κάθε 3 ώρες, δεν ξέρω και αν αυτό το μέτρο μπορεί να αποδώσει στο βέλτιστο. Λίγοι περιμένουν στη γωνία πότε θα φύγει το περιπολικό για να ξαναεμφανιστούν. Δεν είναι. Και δεν λύση. Μπορεί ο καθένας να έχει από ένα αστυνομικό τέλος πάντων ή ένα όχημα της αστυνομίας να μπορεί να περνάει ανά 1 ώρα, διότι δυστυχώς λέω εγώ. Υπάρχουν παντού διάφορα περιστατικά και θα πρέπει να είναι πανταχού παρόντες και εκεί. Γνωρίζω ότι και η Νέα Δημοτική Αρχή ψάχνει τον τρόπο για να δει πού θα μπορούσε να κάνει ένα πάρκινγκ μέσα στο κέντρο της πόλης. Καλό θα είναι να μπορέσει αυτή η Δημοτική Αρχή να σπάσει, όπως λέμε, τα αυγά, να αφήσει πίσω της οτιδήποτε μπορεί να συμβαίνει μέσα στην πόλη και να μην ικανοποιεί τους πάντες, όμως ένα πάρκινγκ μέσα στην πόλη και ένα ασφαλές και ασφαλή μάλλον πάρκινγκ περιμετρικά του κέντρου πρέπει να είναι ο επόμενος στόχος για αυτή τη Δημοτική Αρχή, άποψή μου. Μακάρι. Και πάμε, Ευαγγέλη μου, να κλείσουμε τις πανελλαδικές εξετάσεις. Όσο νουπο τελειώνουν τα μαθήματα, ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Γνωρίζουμε πόσα εξεταστικά κέντρα θα λειτουργήσουν στην Ήπειρο. Στην τελική ευθεία λοιπόν για τις πανελλαδικές να πούμε καλή επιτυχία στα παιδιά όλων των γονιών τα οποία αδειμονούν αυτές τις ημέρες και ανησυχούν, έχουν άγχος, αγχώνονται για να ολοκληρωθεί όλη αυτή η δύσκολη χρονιά. 37 εξεταστικά κέντρα στην Ήπειρο για 3.193 υποψηφίους ΑΕΗ. Είναι αυτή τη στιγμή ο λογαριασμός ο οποίος έχουμε και τα νούμερα τα οποία έχουμε. Στην τελική ευθεία λοιπόν και για την Ήπειρο κλείνουν τα λύκεια στις 29 Μαΐου για να ξεκινήσει όλη η διαδικασία. Οι υποψήφοι των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ θα εξεταστούν στο πρώτο μάθημα πανελλαδικών εξετάσεων στις 31 και 30 Μαΐου αντίστοιχα. Η 21η Ιουνίου έχει οριστεί ως η καταληκτική ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων. Για τους μαθητές της ΓΑΜΑ Λυκείου οι απολυτήριες εξετάσεις θα διεξαχθούν κατά το διάστημα 20 με 27 Μαΐου και τα αποτελέσματα αυτών θα ανακοινωθούν Τετάρτη 29 Μαΐου. Και όπως είπα, Βίκη μου, στην Ήπειρο έχουμε 3.193 υποψηφίους. Να πούμε σε όλους καλή επιτυχία για τα ΑΕΗ. Και έχουμε αυτή τη στιγμή 33 εξεταστικά κέντρα που το επόμενο διάστημα θα πούμε αναλυτικά και που υπάρχουν σε όλους τους νομούς της Ηπείρου. Μάλιστα. Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.